Βάλτε μας το θέμα Μακεδονία. Βάλτε μας το Σκοπιανό. Πείτε μας ποια είναι η δική σας αίσθηση για αυτά που συμβαίνουν. Η αίσθησή μου είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι κάποια Καλαμαριά στιγμή πρέπει πέρα από τα συλλαλητήρια και πέρα από τις εθνικές φωνάρες να φτάσουμε στο θέμα της αυτοκριτικής. Να κάνουμε την αυτοκριτική μας, γιατί και να αναλογιστούμε τι συμβαίνει από το 1991 μέχρι σήμερα και τι ωφέλησε το πρώην, και πρέπει οι ίδιοι που να καταλάβουμε πόσο υποκριτές είμαστε όταν στο ακρονίμιο το μη δεν το μεταφράζουμε ως Μακεδονία. Θα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να ξαναδούμε από την αρχή ποια είναι τα λάθη που έγιναν από την ημέρα της ίδρυσης του ελληνικού κράτους, και μην ξεχνάτε ότι εμείς ο Πονδιακός Ελληνισμός είμαστε που πληρώσαμε πολύ βαριά το τίμημα του λανθών που έχουν γίνει στο παρελθόν. Η αυτοκριτική θα μας οδηγήσει να μην κάνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Τα συλλαλητήρια και τα άλλα, εγώ τα ακούω με έναν τρόπο που μου προξενούν κατά κάποιο τρόπο έκπληξη και τρόμο μέχρι σε ένα σημείο. Τι λέει η Καλαμαριά, ποιο όνομα θα μπορούσαν να δεχθούν οι συμπολίτες σας? Δημοκρατία της ΔΕΜΕΚ Μακεδονίας. Της ΔΕΜΕΚ. Εδώ προς τον πράγμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Σας αγαπώ πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.